Στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης που προκήρυξε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας πραγματοποίησαν σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη του νοσοκομείου. Η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων ήταν από τα βασικά θέματα της κινητοποίησής τους. Οι γιατροί του ΕΣΥ μεταξύ άλλων ζητούν την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων τους. Πανελλαδική απεργία σήμερα των νοσοκομειακών γιατρών και των εργαζομένων στην υγεία. Τα αιτήματα που μπαίνουν είναι τα οικονομικά αιτήματα. Οι νοσοκομειακοί γιατροί την τελευταία δεκαετία έχουν χάσει το 45% του εισοδήματός τους με περικοπές που έχουν γίνει από όλες τις κυβερνήσεις της δεκαετίας και έχουν κερδιθεί αυτό στο Συμβούλιο της Επικρατείας να αποκατασταθούν οι μισθοί δύο φορές και δεν έχουν αποκατασταθεί, αλλά δίνεται μία αύξηση όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός 10% τη στιγμή που ο πληθωρισμός είναι 12% αυτή τη στιγμή. Είναι κοροϊδία. Εμείς μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους παλεύουμε για δωρεάν υγεία. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Κέντρων Υγείας Λάρισας, Νίκος Δαφούλης, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας πρόκειται να ψηφίσουν νομοσχέδιο όπου οι γιατροί του ΕΣΥ θα έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν και ιδιωτικά ιατρία. Μόλις τελειώσαν οι εκλογές των ιατρικών συλλόγων που γίνονται ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα, Κυριακή Δευτέρα, διέρευσαν στον τύπο οι πληροφορίες ότι απελευθερώνεται το ιατρικό επάγγελμα, αλλάζουν οι εργασιακές σχέσεις στο ΕΣΥ και θα μπορούν να έχουν οι γιατροί νοσοκομειακοί, ιδιωτικό ιατρείο και ιδιωτικό έργο. Επίσης, μαζί με αυτό έχουν κυκλοφορήσει και στο παρελθόν ότι αλλάζουν χαρακτήρα, γίνονται ΣΔΙΤ τα νοσοκομεία και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Εδώ θέλω να πω ότι το πλήγμα στους γιατρούς είναι διπλό. Είναι και μέσα στους γιατρούς του δημοσίου, οι οποίοι δουλεύουν σαν ήλωτες, κάνουν 8-9 εφημερίες, που για να βγουν να έχουν ιδιωτικό έργο θα έπρεπε να έχουν και απογευματινή λειτουργία και να χάνουν και μία φορά την εβδομάδα ιδιωτικό ιατρείο, δηλαδή να δουλεύουν όλο το μήνα για να συμπληρώσουν. Το λέω γιατί το σκέφτονται λίγοι συνάδελφοι. Το λέω γιατί οι περισσότεροι θεωρώ ότι είμαστε με τη δημόσια υγεία στα νοσοκομεία και είμαστε κατά ξεκάθαρα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας με ανακοίνωσή του εξέφρασε τη στήριξή του στις κινητοποίησεις των γιατρών του ΕΣΥ.